κάτοικοι, έρχεται από πάνω όπως βλέπετε, έχει σκάψει στην κυριολεξία μεγάλο κομμάτι εδώ, έχουν φανεί οι σωλήνες, καταλαβαίνετε το νερό, το ορμητικό, πόσο μπορεί να φάει όχι μόνο το χώμα και το τσιμέντο. Για πείτε μου κύριε, αυτή η εικόνα από τι ώρα είναι? Από τη νύχτα της. Από πού έρχεται αυτό το ορμητικό ποτάμι? Από πάνω, από Μέγα, έξω, μέσα από Άγιο Στέφανο. Και πού έχει βάλει αυτό? Από Άγιο Στέφανο. Έτσι, καταλήγηκα στη Νέα Πέραμο. Βλέπετε, αυτό το ποτάμι κάνει τη μεγάλη ζημιά που έχει πραγματικά πλημμυρίσει όλους τους δρόμους στην περιοχή Νεράκη. Από εκεί λοιπόν κατεβαίνει το νερό. Νέα Πέραμο. Μάλιστα. Βλέπετε, αυτό το νερό που δεν σταματιέται με τίποτα. Από πού έρχεσαι να σκύψω? Ναι. Από εδώ το μεγάλο τέφο ερχόμαστε. Έχετε πρόβλημα? Όχι, όχι, εντάξει, είμαστε σε καλή φάση, αλλά εδώ βλέπω γίνεται χαμός. Έχετε παιδάκι με σταμάξει αυτό, μεγάλη προσοχή να πάτε ναι, νωρίς σπίτι. Υπάρχει τροχέα, υπάρχει πραγματικά, υπάρχει μεγάλη κοιτοποίηση. Κοιτάξτε πίδακας, κοιτάξτε στο βάθος με τη βοήθεια το του γιατί του κουβάρι να δει το νερό βλέπουμε. Πάνω από 15 μέτρα πίδακας. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η ορμή του νερού, η μεγάλη ορμή του νερού που κάνει τα φαγώματα, Γιώργο, βλέπετε σε όλο το πλανήτη. Εκεί στο σημείο μας έλεγε πριν ακροατήρια θεάτρια μας ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο που έχει πέσει μες στο ποτάμι. Δεν ξέρω αν έχει εντοπιστεί από τους πυροσβέστες. Θα ψάξω να δω που είναι. Εδώ δεν είναι πάνω σημείο, μήπως είναι πάνω, πιο Γεωργίου κάτω Παπανδρέου. Στα 50-80 μέτρα. Μας έλεγε η τηλεθεάτρια με την οποία μιλήσαμε, Γιώργο, ότι... Ναι.